Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, είναι το Check Tech Now και σήμερα θα κάνουμε το unboxing από ένα ποντίκι που έφτασε στα χέρια μου. Είναι το Genesis G77 από την ATEC και είναι ένα wired gaming mouse, δηλαδή με καλώδιο, το οποίο έχει έναν αισθητήρα το οποίο φτάνει στα 2000 dpi με 4 level προρύθμισης του dpi. Αυτό εδώ είναι το κουτί, πολύ ωραίο, πολύ πολικό, πρακτικό. Ανοίγει με μαγνητάκι και κολλάει το καπάκι του. Βλέπουμε το ποντίκι και κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν είναι η επίχρηση, κεφαλή USB. Τα 4 επίπεδα 800, 1000, 1600 και 1200, 1600 και 2000 dpi. Τα βαρύδια, τα οποία έχουμε 4 βαρύδια 4,2 γραμμαρίων, συνολικά 16,8 γραμμάρια, τα οποία μπαίνουν στο ποντίκι μας ανάλογα με το πόσο βαρύ το θέλουμε ή όχι. Εργονομική σχεδίαση, 6 κουμπιά με τα οποία μπορούμε να τα προρυθμίσουμε και τα βασικά κλικ τους και η ροδέλα, και ένα αισθητήρα για το DPI. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι μας. Είναι αρκετά, το κουτί του αρκετά βαρύ. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά σε 3 γλώσσες. Αν δεν κάνω λάθος, η ATEC είναι πολωνική, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα βρούμε πολωνικές οδηγίες χρήσης μέσα. Ας το ανοίξουμε να δούμε τι λέει. Και αυτό εδώ είναι το ποντίκι μας, για να δούμε αν έχει κάποιες οδηγίες μέσα. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα το φυλάδιο, το οποίο είναι στα αγγλικά και στα πολωνικά και στα τσεχοσλοβακικά και στα σλοβακικά χωρίς ίχνος ελληνικών, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, δεν έχει να πει κάτι καινούριο από αυτό που λέει στο κουτί του. Και αυτό εδώ είναι το ποντίκι μας, το ATEC G77. Είναι οπτικό ποντίκι, ο δέκτης του δηλαδή από κάτω είναι οπτικός ο αισθητήρας του, βασικό ο δέκτης του αισθητήρας του. Και αυτό εδώ είναι το καλώδιο του, φτάνει στα 2,5 μέτρα σε πλήρης άνοιγμα. Και πρώτα απ' όλα, πριν να πω για το ποντίκι, θα πω λίγο δύο πράγματα για την επίχρηση του δέκτη. Όταν λέμε ότι έχει επιχρυσωμένο USB καλώδιο, πάει να πει ότι συνήθως συμβολίζεται με το επίχρυσο του χρυσό χρώμα εδώ πέρα. Όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι το χρυσό του χρώματος του γύρω-γύρω του USB, αλλά τα 4 πινάκια που υπάρχουν μέσα στη USB να είναι επίχρυσα. Γιατί, καταρχήν, ο καλύτερος αγωγός του ηλεκτρισμού είναι το ασήμι. Αλλά τι γίνεται? Το ασήμι, με το που βγει από τη συσκευασία, οξυδώνεται, έρχεται σε επαφή με τον αέρα κατευθείαν, οξυδώνεται, οπότε χάνει πολύ μεγάλο μέρος της αγωνιμότητάς του. Οπότε, εκτός του ότι θα είναι ακριβό, είναι και μη πρακτικό για να φτιάξεις αγωγούς με ασήμι. Χρειάζεται δηλαδή να είναι σε απόλυτο κενό για να γίνει η επαφή. Ο χαλκός είναι μετά ένα από τους καλύτερους αγωγούς, αλλά ο χαλκός είναι αρκετά ακριβός. Και φτάνουμε στο χρυσό, ο οποίος χρυσός είναι όλκιμος πελατός και πάρα πολύ μαλακό μέταλλο. Οπότε φτιάχνουμε επίχρυσα πινάκια, τα οποία με το που μπει σε επαφή με το USB της μητρικής ή κάποιο άλλου hub, κάνει πλήρη επαφή, οπότε δεν έχουμε μεγάλες απώλειες σε δεδομένα. Αυτά για τα λόγια με το επίχρυσο του θέματος. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να είναι χρυσό το κάλυμα γύρω-γύρω του USB, αρκεί τα 4 πινάκια που είναι μέσα να είναι χρυσά. Λοιπόν, πάμε στο ποντίκι. Το ποντίκι σαν κατασκευή είναι αρκετά στιβαρό, φαίνεται τουλάχιστον από πρώτη επαφή, αρκετά βαρύ. Και αυτό το προσδίδει τα βαρύδια του, το οποίο θα τα δούμε πρώτα. Πατάμε κλικ και βγαίνει η κασετίνα που είναι τα 4 βαρύδια. 4,2 είπαμε το καθένα. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε εμείς όπως θέλουμε. Όμως τι γίνεται, όταν βγάλουμε τα βαρύδια, το ποντίκι φαίνεται πάρα πολύ ελαφρύ και σχεδόν ψεύτικο στο χέρι μας. Οπότε τα βαρύδια του προσδίδουν ένα τόνο αυθεντικότητας και ποιότητας παραπάνω. Το ποντίκι μας είναι αυτό, αποτελείται από 2 πλαϊνά buttons μπρος και πίσω, τα οποία ρυθμίζονται ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε στα games. Έχουμε το αριστερό και δεξί κλικ, τη ροδέλα μας μπρος πίσω, δεξιά-αριστερά πάει, αλλά όχι τόσο εύκολα. Βασικά δεν πάει δεξιά-αριστερά, μόνο μπρος πίσω και με κλικ. Και εδώ πέρα έχουμε ένα κουμπί το οποίο ρυθμίζει το DPI μας. Εδώ έχουμε 3 γονιδιάκια, 3 LED. 3 LED δείξεις μάλλον, οι οποίες ανάλογα με το DPI μας μπορούμε να το ρυθμίσουμε στο πώς θέλουμε να είναι. Στην δεξιά του πλευρά δεν έχουμε κάτι. Το ποντίκι
κουμπώνει ωραία στο χέρι, αν και επειδή έχω μεγάλα χέρια, είμαι της άποψης ότι το συγκεκριμένο ποντίκι κάνει για άτομα που έχουν μικρότερα δάχτυλα, μικρότερα χέρια. Είναι αρκετά μικρό, αν και βολικό. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο ποντίκι? Το συγκεκριμένο ποντίκι είναι πάρα πολύ φθηνό. Αυτή τη στιγμή η τιμή του από τα 20 ευρώ 19,95 έχει πέσει στο 14,95 ευρώ, αλλά κατ' εμέ δεν αξίζει να δώσετε 14,95 για να το πάρετε. Εάν βγει σε κάποια προσφορά μπορείτε να το πάρετε άνετα. Εγώ το συγκεκριμένο το πήρα σε αρκετά οικονομική τιμή, γύρω στα 9 ευρώ από μια προσφορά που βρήκα online από ένα κατάστημα εδώ και μερικές μέρες. Και αξίζει να περιμένετε αν βγει για να το πάρετε. Τι γίνεται όμως? Το συγκεκριμένο ποντίκι προσωπικά το πήρα για να παίζω Heroes of New Earth και το 2. Δηλαδή χρειάζομαι το δεξί και αριστερό κλικ. Το άκουσμά τους είναι αρκετά καλό. Όμως τι γίνεται? Το συγκεκριμένο ποντίκι, ενώ το δεξί του κλικ είναι πάρα πολύ καλό, το αριστερό του κλικ μερικές φορές όταν παίζεις, ενώ κατεβαίνει, δεν επανέρχεται γρήγορα στη θέση του. Νιώθεις ότι χάνει λίγο στο πόσο γρήγορα ή πόσο αργά επανέρχεται στη θέση του. Οπότε μερικές φορές μπορεί να χάσεις κάποια κλικ. Επίσης, για first person, πολλοί το παίρνουν αυτό το ποντίκι επειδή είναι φθηνό και οικονομικό για first person shooter games όπως Battlefield, Borderlands. Το συγκεκριμένο ποντίκι το έχω δοκιμάσει στο Borderlands. Τι γίνεται? Έχει ένα μεγάλο αρνητικό. Όταν, επειδή μου αρέσει να παίζω πάρα πολύ με snipers, όταν πατήσεις το δεξί κλικ για να εστιάσεις και να βλέπεις μέσα από το σκόπευτρο, με το που πας να πατήσεις για να πυροβολήσεις, χάνει την εστίαση αυτόματα. Δηλαδή το βγάζει από το sniping mode και χάνει το στόχαστρο. Δηλαδή δεν ενδείκνεται για διπλό ταυτόχρονο πάτημα. Δηλαδή να έχεις πατημένο το δεξί να στοχεύεις και να πατήσεις το αριστερό για να πυροβολήσεις. Σου χάνει το σκόπευτρο, το στόχαστρο. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ άβολο. Λοιπόν, για ποιους απευθύνεται αυτό το παιχνίδι? Αν και ο τίτλος λέει Gaming Mouse, σίγουρα αν είσαι gamer μάλλον δεν πρόκειται να πάρεις αυτό το ποντίκι. Αυτό το ποντίκι απευθύνεται για αμέσους χρήστες οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάποιες βασικές ιδιότητες και για πολύ ελαφρύ gaming χωρίς πολλές απαιτήσεις, γιατί όπως είπαμε για mobile games δεν είναι ιδανικό, γιατί τα κλικ του χάνουν κλικ καθώς πατάμε δεξί αριστερό κλικ, δηλαδή η επαναφορά στο αρχικό σημείο δεν είναι τόσο τέλεια. Επίσης, και το νιώθεις λίγο βαρύ μέσα στο game, δηλαδή το ποντίκι σου νιώθεις ότι δεν έχει την απόκριση που θα ήθελες από ένα ποντίκι όταν παίζεις. Όταν παίζεις first person είπαμε ότι χάνει το στόχαστρο όταν σου σημαδεύεις κάποιον, όταν πας να πυροβολήσεις. Κάτι το οποίο νομίζω τα λέει όλα από μόνο του. Οπότε, αν είστε μέσοι χρήστες, οι οποίοι θέλετε κάτι οικονομικό και φθηνό, προτιμάτε το συγκεκριμένο ποντίκι. Φαίνεται αρκετά στιβαρό, αν και μπορώ να πω ότι τα κουμπιά του, κυρίως το DPI του και τα κλικ του, δεν του κάνουν να φαίνεται τόσο ποιοτικό, αλλά η προσθήκη των βαριδίων είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσθετο. Θα σας αρέσει αρκετά, είναι ένα αρκετά καλό ποντίκι, αλλά είναι για συγκεκριμένο target group. Αν είστε gamer, είπαμε, προτιμήστε κάτι άλλο, δώστε 5 ευρώ παραπάνω και πάρετε κάτι πολύ καλύτερο και πιο ποιοτικό, γιατί όταν παίζεις παιχνίδια, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο φύρονται τρομερά γρήγορα. Οπότε τώρα να δίνεις κάθε ένα μήνα, δύο μήνες, 15 ευρώ για να πάρεις ένα ποντίκι, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα. Αυτό ήταν το NATEC το G77. Να προσθέσω κάποιο άλλο τελευταίο. Ο δείκτης του DPI. Τι γίνεται? Είπαμε ότι έχει 4 επίπεδα. 800, 1200, 1600 και 2000. Τα δοκίμασα όλα όταν το έχω χρησιμοποιήσει ένα αντίστοιχο ποντίκι όπως αυτό, γιατί το έχω ξαναπάρει στην κατοχή μου. Δεν θα σας βολέψουν τα 3 πρώτα. Πάμε κατευθείαν στα 2000 DPI. Είναι καλή απόκριση, αρκετά γρήγορο στον υπολογιστή μας. Ένα μεγάλο αρνητικό επίσης είναι ότι δεν έχει drivers. Δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο, δεν συνοδεύω το από CD σίγουρα. Και online δεν μπόρεσα να βρω εύκολα drivers για να εγκαταστήσω το ποντίκι μου στον υπολογιστή. Δηλαδή είναι plug and play. Βάζεις, παίζεις, αυτό τόσο απλό. Αλλά θα ήθελα να συνοδεύετε από drivers. Ίσως να ανανέωνε κάποια τα χαρακτηριστικά του, αλλά όπως είπαμε είναι ένα πολύ φθηνό ποντίκι. Αξίζει να περιμένετε να βγει σε προσφορά για να το αποκτήσετε. Αυτό ήταν το NATEC G77 Genesis. Όσοι
θέλετε να δώσετε λίγα λεφτά για να κάνετε τις βασικές σας δουλειές στον υπολογιστή, αξίζει να ασχοληθείτε. Αν είστε gamers, προτιμήσετε κάτι άλλο. Ήμουν ο Κώστας, ήταν το Check Tech Now και ελπίζω αυτή η παρουσίαση και το unboxing να σας φάνηκε χρήσιμο για να αποδικητοποιώ από ό,τι έχω προσέξει. Το παίρνει μεγάλη μερίδα του ελληνικού κοινού. Πατήστε ένα favorite αν σας άρεσε το βίντεο για να συνεχίσουμε να κάνουμε παρόμοια βίντεο unboxing. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα.